Σήμερα λοιπόν παίζει τα ράτσα. Γράψτε μου ερωτήσεις κάτω στα σχόλια. Τώρα, γαμάτες ερωτήσεις θέλω. Γιατί κάνετε πως είστε. Δεν το ρωτάω ποτέ, τώρα το ρωτάω όμως. Μακάρι να φαίνομαι μια χαρά. Ξεκάθαρα η τρίτη φορά που γυρνάω αυτό το βίντεο. Την πρώτη φορά απλά δεν είχα χώρο στο κινητό μου. Τη δεύτερη φορά απλά ήταν θολό φουλ. Τι πιο σπαστικό από αυτό. Το πιο σπαστικό για μένα στο Instagram και είναι η αιτία που κάνω αυτό το βίντεο είναι αυτό με το live. Απλά θέλω να το πω. Γιατί, πες μου τώρα, γιατί κάνεις live στο Instagram. Θέλω να μου πεις γιατί κάνεις live στο Insta. Γιατί έχεις 10.000 followers και τέτοια και θέλουν να μπουν να δουν τι κάνεις. Τι, όσοι έχεις 100 followers και θα μπουν οι δύο φίλοι σου που μιλάνε συνομιλία. Δεν γίνεται να μπαίνω στο κινητό μου και να μου έρχεται ειδοποίηση ότι δεν κάνει live. Είναι πιο άκυρο στο φιλμ. Δεν μου αρέσει αυτό. Το live ξέρει γιατί είναι. Ή κάποιο που είναι πολύ διάσημο, ξέρω εγώ, αυτοί που έχουν πάρα πολλού και εξακολουθούν, θέλουν να ενημερώσουν κάτι, να πούν για... και να πάνε κάπου και να δείξουν κάτι. Δεν θα δει κανεί. Καταλαβαίνετε, δεν θα μπει κανεί να δει τι κάνει. Θα μπουν οι δύο φίλοι σου που λέει το ίδιο στο chat. Ο κόμενο που γουστάρει δεν θα πει. Όσο όμορφη και αν έγινε για το live. Δεν μπορώ ρε φίλε, τώρα ειδικά το γύρισα 3 φορές και τα έχω πει τα ίδια ξανά. Η δεύτερη φορά νομίζω ότι ήταν καλύτερη. Τι είναι η τρίτη τώρα, δεν τα λέω καλά, όχι, δεν μ' αρέσει. Εδώ θα ταυτιστούμε όλοι. Αυτό με τη συνομιλία. Δεν θα μου μιλάς στο Instagram, δεν θα μου μιλάς, τελείως, δεν θα μου μιλάς, εγώ και εσύ τέλος, δεν θα μου στέλνεις στο Instagram. Τέλος, άμα θες να μου στείλεις, έχω Messenger, στείλ μου εκεί πέρα να πούμε κάτι. Αλλά όταν μου στέλνετε στο Instagram, δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι συνέχεια στην εφαρμογή. Δεν μπορώ να μπω πουθενά αλλού, γιατί μετά θα απαντήσω μετά από κάνα τέταρτο. Είναι αυτή η φάση. Θέλω να μου βάλεις ένα εικονίδιο, όπως έχει το Messenger. Αντέγραψέ το, έτσι θα τη γράψω κι άλλο στο Snapchat με τα story. Τι, έλα τώρα. Αυτό είναι φθηνή αντιγραφή του Snapchat. Ξεκάθαρα, φίλα. Ακολουθήστε με και στο Snapchat. Θα έχει και το Instagram εδώ πέρα. Έχω μια ράχνη. Θα κάνω και καλό ότι δεν υπάρχει. Είναι αυτή η φάση. Α, ναι. Όταν προχωράς στα story και η πιο άκυρη διαφήμιση έρχεται μπροστά σου. Δεν ακολουθώ καν τη σελίδα σου και μου εμφανίζεις ένα σωρό... Βρισιά θα έλεγα, δεν τη λέω. Δεν σε ακολουθώ, δεν γουστάρω να το βλέπω. Χορηγείς, ξεχορηγείς, δεν γουστάρω. Γενικά όλα αυτά στα σκουπίδια. Είναι σπαστικά. Μπορείς κάποιος να δει το βίντεο που να σχετίζεται με το Instagram να το αλλάξει κάπως, που να μπορεί να το αλλάξει. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, παιδιά. Αυτό το υφάκι που έχω τώρα, πόσο σπαστικό είναι, κοιμάμαι σπάει. Είναι το πιο σοβαρό μου. Ναι ρε! Αυτό εκεί πέρα που ανεβάζετε πολλά story. Ποιος τα βλέπει? Το ακούτε έτσι. Πες μου, ποιος τα βλέπει? Πες μου, ποιος τα βλέπει? Ειδικά βιντεάκια, ποιος τα βλέπει, έλα. Ποιος? Εσύ μόνος σου και προσπαθείς να δεις άμα ήταν καλό. Όχι, κανείς δεν τα βλέπει. Στα club που ανεβάζει ένα σωρό stories. Όχι, δεν θα τα δει κανείς. Όχι, το πολύ να τα δει αυτός που σε γουστάρει. Ναι, αυτό. Το έχω. Κάποιοι είναι κάποιοι που ανεβάζουν, ξέρω εγώ, 20 story τη μέρα. Και είναι σε φάση τι περνάτε. Δεν τα βλέπει κανείς γενικά. Τι θέλω να πω τώρα. Αυτό το βίντεο είναι σχετικά καθαρά δική μου άποψη, ξέρω εγώ. Είναι ένα βίντεο άποψη. Απλά για να ταυτιστείτε έτσι λίγο, για να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας, να έχουμε κάτι κοινό, ρε γάμο το. Μπορεί να φαίνομαι φουλ σπαστικά τώρα, αλλά δεν είμαι αλήθεια, δεν είμαι. Το νιώθω. Μήπως είμαι εγώ η σπαστική. Και όχι το Insta. Αυτή η φάση στο Instagram που κάνετε χορηγίες κάποιοι. Δεν νομίζω να το παθαίνω μόνο εγώ. Γιατί θα είναι πολύ ακραίο να το παθαίνω μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Εσύ, ποιος. Όταν θέλω να ανεβάσω κάτι, ας πούμε στο story, καμιά φορά ξέρω εγώ, θέλω να ανεβάσω κάτι. Ναι. Όπως κλασικά είναι. Στο καλύτερο από όλα που έχω βγάλει. Εκεί που έχω full internet, ρε, full. Όχι λίγο. Α, μου λέει, ξέρω εγώ, αποτυχία φόρτωσης. Τι λέει. Αποτυχία. Δεν μπορώ να το ανεβάσω τέλος πάντων. Όσο προσπάθησε και να κάνω, το αποθηκεύσω και να το ξαναπροσπαθήσω. Όχι, δεν θα ανέβει αυτό ποτέ. Τελείως. Αυτό. Εκεί. Είναι σε φάση το story. Δεν θα ανέβει καριολάκι, προσπάθησε χθες. Είναι λίγο κακό αυτό. Αν σου το πω, εσείς που είστε πολύ μικροί, δεν μου τσπάει αυτό που έχετε. Μάγκα, δεν είχα εγώ. Είστε 10 χρονών, 9 και έχετε Insta. Βλέπω, ας πούμε, ονόματα. Ζωή 2007. Τι να πω εγώ μετά. Θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό λίγο. Έτσι είναι η γενιά, έτσι. Εγώ ξέρω ότι στην ηλικία σας δεν ήξερα τι σημαίνει καν το Insta. Μου τσπάει επίσης. Ταυτιστείτε λίγο μαζί μου. Γράψτε μου εξής, τι σας πάει στο Instagram κάτω, μαζί με μία ερώτηση, παιδιά. Βασικά, γράψτε μου ξεχωριστά ερώτηση. Μην μου γράψετε τώρα τέλειο βίντεο και πίπ. Δεν ξέρω για εσάς. Αλλά είμαι σίγουρη ότι σας πάει, δηλαδή. Είναι αυτή η φάση που πας να ανεβάσεις μια φωτογραφία
και σου κόβει, σου κάνει περικοπή κάποια, ένα κομμάτι της φωτογραφίας και αναγκαστικά εσύ πρέπει να κατεβάσεις το Insta size. Γιατί! Δεν θέλω! Δεν γουστάρω! Δεν θέλω! Εδώ καθόμουν, εκεί είχα την κάμερα. Ναι. Ω, δείτε!